μια απόφαση που πήραμε πριν από λίγο στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής και εκεί πληροφορηθήκαμε ότι η διοίκηση σκοπεύει αύριο ή μεθαύριο να κλείσει τη Λεωφόρο Δημοκρατία στον πεζόδρομο με τους κυβόληθους στο Ρεόκαστρο και να ξυλώσει τους κυβόληθους και να ασφαλτοστρώσει το κομμάτι αυτό. Αυτό όμως στην Επιτροπή ήρθε, δεν υπάρχει καμία εισήγηση ούτε μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία. Ξέρουμε ότι ο συγκεκριμένος πεζόδρομος έχει γίνει με λεφτά των δημοτών, κόστησε ένα σωρό χρήματα, οι κυβόληθοι δίνουν ένα διαφορετικό χρώμα στον πεζόδρομο και οποιαδήποτε παρέμβαση και αλλαγή, το ελάχιστο που απαιτεί είναι τουλάχιστον να υπάρχει μια μελέτη η οποία θα πρέπει να είναι και ψηφισμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο και να εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό βάσει τεχνικού προγράμματος. Κανένα από αυτά δεν ισχύει και πήγαμε έτσι τελικά στην ψήφιση προφανώς να γίνει η αστρατώσεις για αυτή. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να αναθεωρήσει η διοίκηση την άποψη της αυτή, να προχωρήσει μια μελέτη και αν συμφωνεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και πάρει απόφαση, εφόσον έχουμε ένα πλάνο μπροστά μας έτσι για την επόμενη μέρα, να προχωρήσουμε εφόσον να προχωρήσετε εφόσον θέλετε. Και επίσης να υπενθυμίσω ότι ο συγκεκριμένος δρόμος έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος του Open Mall. Είναι το πρόγραμμα το μεγάλο το οποίο είναι σε επεξεργασία και σε εξέλιξη, το οποίο μέχρι στιγμής έχει εγκριθεί και προχωράει κανονικότατα, όπου προβλέπονται μια σειρά παρεμβάσεις και αναπλάσεις. Άρα οτιδήποτε δοθεί τώρα σε χρήματα, σε υποδομές, στο συγκεκριμένο δρόμο, είναι, πέραν από αυτού είναι και πεταμένα χρήματα των δημοτών. Λοιπόν, θεωρώ ότι όλο αυτό το πράγμα βρίσκεται στον αέρα, δεν είναι νόμιμο και το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε είναι να αναθεωρήσουμε και να πάμε όπως πρέπει να πάνε. Όχι πρόχειρα και προπάντων όχι με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να έχουμε ουδεμία μελετή, είναι παράνομο το όλο. Και σας ενημερώνω και θα ήθελα πραγματικά τον Δήμαρχο να παρεύει και να βάλει τις διαδικασίες όπως πρέπει να μπουν. Κύριε Πολυχρονίδη, για το θέμα του δρόμου του Λεωφόρου Δημοκρατίας, υπήρχαν υπόλοιπα από τις ασφαλτοστρώσεις και πήραμε μια απόφαση μέχρι να ολοκληρωθεί το Open Mall να κάνουμε μια παρέμβαση η οποία θα είναι προσωρινή για να μην υπάρχει αυτό το θέμα το οποίο υπάρχει σήμερα. Εάν προχωρήσουμε στην πεπατημένη να κάνουμε μελέτες, να περιμένουμε εγκρίσεις και όλα τα σχετικά, νομίζω ότι θα φτάσουμε και στον χρόνο τον οποίο θα υλοποιηθεί και το Open Mall. Γι' αυτό το πράξαμε, δεν το πράξαμε ούτε εκ του πολύ, ούτε ήταν κάτι κρυφό. Αν δεν συμφωνείτε, πραγματικά κάντε μας μια πρόταση συγκεκριμένη να τη συζητήσουμε ξανά και αν μπορεί να υλοποιηθεί κάτι διαφορετικό, εγώ σας δεσμεύομαι ότι μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Άλλωστε, το έχουμε αποδείξει τόσο καιρό ότι δεν λειτουργούμε ούτε αυταρχικά, ούτε προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο δημοκρατικοί γίνεται και σεβόμαστε, ιδιαίτερα εσάς που έχετε και πολύ μεγάλη εμπειρία στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μιλάμε για ξύλωμα όλων των κυβολήθων και για ασφαλτόστρωση νέα με υπόβαση κτλ. Αυτό δεν είναι μια ασφαλτόστρωση ενός δρόμου ο οποίος έχει κάποια προβλήματα και κάνουμε μια ασφαλτόστρωση επειδή μας περίσταν κάποια ασφαλτικά. Αυτό είναι μιλάμε για παρέμβαση αστική, για αλλίωση όλης της εικόνας που γίνονταν μέχρι σήμερα τουλάχιστον και το οποίο δεν κοστίζει, νομίζω κοστίζει το ελάχιστο. Είναι μια απλή συντήρηση. Και οι πόλεις έχουν το χαρακτηριστικό ότι εύκολα, έτσι αν κλείσει μια μέρα ή δυο μέρες, και αυτό δημιουργήθηκε με πολλά χρήματα. Γιατί έχει μάρμαρα δεξιά-αριστερά που χαρακτηρίζουν το λίγο. Δεν είναι δηλαδή έτσι, περίσσεψαν κάποια κυβικά άσφαλτο και ρίχνω άσφαλτο. Έχετε, δόξα τω Θεώ, ο Δήμος Ρεοκάστρου έχει πολλά σημεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει τα υπόλοιπα της ασφαλτόστρωσης. Αλλά εκεί αρκεί ένα συνεργείο, άμα κλείσει μια μέρα Λεωφόρο Δημοκρατίας, τώρα μπορείτε να το κάνετε, με ένα συνεργείο, όλο να προχωρήσει και όλα αυτές τις λακκουβίτσες που έχουν δημιουργηθεί. Κύριε Πολυχρονίδη, να δώσουμε το λόγο. Να δώσουμε το λόγο λίγο στον κύριο Καμαρδία, δηλαδή, όλα αυτά τα χρήματα που είναι εκεί να τα πετάξουμε έτσι, αλίμονο. Δηλαδή, κύριε Πολυχρονίδη, να ακούτε. Δήμαρχε. Κύριε Πολυχρονίδη. Ακούω. Κύριε Δημαρχουντέ. Ακούω. Να ξέρετε ότι σέβομαι πάρα πολύ την άποψή σας και την οπτική σας, έτσι σας το λέω ειλικρινά. Εγώ απλά ήθελα να μπω σε μια λογική μιας προσωρινής παρέμβασης, εφόσον πρόκειται να γίνει κάτι ωραίο και μεγάλο εκεί πέρα. Και σας το λέω αυτό, γιατί θα μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο στον κύριο Καταζήτη. Εγώ θέλω αύριο να το κουβεντιάσουμε. Άκουσε με λίγο, Δήμαρχε. Άκουσε με λίγο. Συγγνώμη λίγο, Καταζήτη, παρακαλώ. Λεωφόρος Δημοκρατίας, ίσα ίσα. Δηλαδή είναι ένα έργο το οποίο όταν αναλάβαμε τον Σεπτέμβριο κάναμε αυτό που
υπάρχει μια, τέτοια, μια αλλίωση. Δεν μπορεί να φτιαχτεί αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό προχωρήσαμε την εκτίμηση ότι είναι καλύτερο και προσωρινό βέβαια να προχωρήσουμε στην αφατόδοση. Δεν αλλοιώνουμε τίποτα, δεν κάνουμε. Βγάζουμε τους κυβόληθους. Από κάτω υπάρχει η άμμος, η οποία έπαιρνε πάνω κυβόληθη. Κάτω από αυτό υπάρχει ένα ασφαλτικό, το οποίο είναι 10-12 πόντους, 15 πόντους περίπου με πλέγμα, το οποίο δεν θα αλλοιωθεί καθόλου. Και θα χρησιμοποιήσουμε σαν βάση αυτό ακριβώς το υπόστρωμα ή το ασφαλτικό, το τσιμέντο, τη βάση, και από πάνω θα βάλουμε 10 πόντους άσφαλτο. Και έτσι θα κερδίσουμε κυρίως θόρυβο, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει εδώ και 2 μήνες, είναι απροσπέλαστο το κέντρο. Οι λακκούβες που έχουν δημιουργηθεί πλέον, οι κυβόληθοι φεύγουν, σπάνε, δηλαδή είναι, και επαναλαμβάνω, τέλη Σεπτεμβρίου, πρώτα είναι ένα έργο το οποίο προσωπικά εγώ πιστεύω, καθένα θα το δούμε, δηλαδή χρειάζεται συντήρηση μεγάλη, η οποία με το open wall, όπως συζητήσαμε, το τσιμέντο, και από πάνω θα ρίξουμε απλά μια πίσα. Και θα κεβάξουμε κυρίως, να δώσουμε και κάποιες κλίσεις στα φρεάτια κτλ. Αυτό δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό, ούτε κάτι τρελό. Δεν αλλοιώνεται το περιβάλλον. Αυτό τόσο πολύ, δεν ξέρω τι να πω, το συζητήσουμε. Εικόνα, κύριε Καζατζήρη, εικόνα. Εικόνα με τις κυβόλες και το ασφάλτο. Συγγνώμη λίγο. Τα μαρμαροκράσπεδα που υπάρχουν δεξιά-αριστερά δεν αλλοιώνει εικόνα. Μα είναι δυνατόν. Και εξάλλου οι κυβόλοιποι, άμα τους αφήσεις, θα διαλύσουν τελείως. Άμα δηλαδή η συντήρηση γινόταν κάθε μήνα, άμα προσθέτει κάποιο πρόβλημα, πήγαινε στην Ελλάδα για μια ώρα. Από τη στιγμή που κάνουμε αυτή τη συντήρηση και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει. Μα δεν την κάνετε τακτικά, το Σεπτέμβριο και να παρέμβετε. Είναι φυσιολογικό με το χειμώνα που πέρασε να έχει τα προβλήματα αυτά. Άρα κάνετε την κανένα τον δρόμο. Εκεί, περνάνε φορτηγά, τα οποία μέσα έχουν εμπόρευμα, το οποίο ισχύει 10 τόνους. Πόσο να κρατήσει αυτό το ταλαιπωρημένο, πόσο να κρατήσει. Δεν έχει ανάγκη. Είναι 10-15 χρόνια. Συντήρηση έχει ανάγκη. Δεν έχει ανάγκη. Επιτρέψτε, επειδή ήταν ερώτηση και απλά έχει απαντηθεί, δεν είναι θέμα.